Συνάδελφοι και συναδέλφες, εκ μέρους του νεοσύστατου Συλλόγου Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελευσίνας Μάντρας, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Οι μικροί επαγγελματίες της Ελευσίνας και της Μάντρας χτυπηθήκαμε πολύ το τελευταίο διάστημα από τις αλλεπάλληλες παλινοδίες της κυβέρνησης, τα πολλά περιοριστικά μέτρα και την πλήρη απουσία στήριξης του εισοδήματός μας. Από το Μάρτι συσσωρεύουμε χρέη και ζούμε πνιγμένοι στην αβεβαιότητα για το αύριο. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε τα μέτρα στήριξης των μονοπωλίων να πέφτουν βροχή όλο αυτό το διάστημα, μαζί με τα νομοσχέδια περιορισμού των διαδηλώσεων και την αύξηση της καταστολής. Μας επέζουν καθημερινά, συνάδελφοι, όταν μας λένε ότι θα βγουν προγράμματα ΕΣΠΑ για να κάνουμε e-shop, λέει, να εξυγχρονιστούμε σαν τις μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων, γιατί η κρίση γεννάει ευκαιρίες, μας είπαν. Τις βλέπουμε τις ευκαιρίες, συνάδελφοι, που γέννησε η κρίση. Ευκαιρία για ένα ακόμη χτύπημα του εισοδήματος των μικρών επαγγελματιών. Ευκαιρία για το χτύπημα του οχταώρου των εργαζομένων. Ευκαιρία για να εφαρμοστούν όσα προτείνει η Επιτροπή Πισαρίδη για τους μικρούς επαγγελματίες, που ορισμένοι, λέει, θα πρέπει να γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις και οι υπόλοιποι να εξαφανιστούν. Μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια και μας χτυπάνε φιλικά στην πλάτη, συνάδελφοι, λέγοντάς μας πως είμαστε όλοι άτυχοι γιατί πέσαμε στην κρίση του κορονοϊού. Εμείς όμως πλέον ξέρουμε, έχουμε πείρα, ξέρουμε ποιανού είναι η κρίση και υπέρ ποιανού θα είναι η περιβόητη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που έχει κορώνα τη στήριξη στις μεγάλες επιχειρήσεις και τα μονοπόλια δεν έχει χώρο για μας. Και οι διάφορες εκθέσεις επιτροπών, όπως του Πισαρίδη ή λίγα χρόνια πριν του ΣΕΒ, μας το λένε ξεκάθαρα. Στην Ελευσίνα και τη Μάντρα υπάρχει πλέον ο δικός μας σύλλογος, που συσπηρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών της περιοχής και οργανωμένα πλέον θα παλέψουμε για να σταθούμε δυνατοί σε αυτά που ήδη αντιμετωπίζουμε και αυτά τα οποία έρχονται. Μέσα σε ένα μήνα κάναμε ό,τι δεν έκαναν διάφοροι σύλλογοι φαντάσματα της περιοχής στα 30 χρόνια που υπάρχουν. Το πρόσφατο άνοιγμα των μαγαζιών μας δεν μπορεί να κλείσει τις πληγές του προηγούμενου διαστήματος. Δεν δόθηκε κανένα μέτρο στήριξης στους επαγγελματίες Δυτικής Αττικής. Στην ευρύτερη περιοχή, στις μεγάλες βιομηχανίες και αποθήκες, δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο προστασίας από τη διασπορά του ιού. Δεν ενισχύθηκε το θριάσιο νοσοκομείο, ούτε τα κέντρα υγείας περιοχής. Ανταυτού, ενισχύθηκαν οι ελεκτικοί μηχανισμοί που γυρνάνε όλη μέρα στα μαγαζιά μας και το προηγούμενο διάστημα έριξαν εξοδοτικά πρόστιμα σε μικρομάγαζα που τόλμησαν με κλειστές πόρτες να κάνουν αλλαγή ένα ζευγάρι παπούτσια. Οι ίδιοι μηχανισμοί δεν περνάνε ούτε απ' έξω από τους μεγάλους χώρους δουλειάς, που στηβάζονται εκατοντάδες εργαζόμενοι καθημερινά, χωρίς τα απαραίτητα μέσα προστασίας. Η τήρηση δε αποστάσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή έχει πάει περίπατο εδώ και μήνες, λόγω των ελάχιστων δρομολογίων, για να μην αναφερθούμε και στα βανάκια των εργολάβων που μεταφέρουν εργαζόμενους στις αποθήκες τον έναν πάλο στον άλλο. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να παλέψουμε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Η οριακή κατάσταση που έχουμε φτάσει απαιτεί αγώνα και διεκδίκηση, συνάδελφοι. Εμείς θα συνεχίσουμε συσπηρωμένοι στο σύλλογό μας, μαχητικά και μαζί με τον υπόλοιπο λαό θα πρωτοφωνάξουμε ότι πληρώσαμε πολλά και δεν θα πληρώσουμε ξανά. Καλή δύναμη!